ξεκίνημα. Κλειστό. Σπάρτακου, μεγάλο παιχνίδι απόψε. Το δεύτερο της ημέρας ανάμεσα σε Most Wanted και Amok. Το παιχνίδι ξεκίνησε. Να έχουμε ένα όμορφο παιχνίδι και από τις δύο πλευρές και ο καλύτερος θα κερδίσει. Οι Most θα κλέψουν. Για να δούμε το στάγι. Πρώτη επίθεση για την ομάδα του Καραμασιώτη. Σουτ για δύο. Άστοχο. Πάνω στον Κελεφτούρη, εκεί δεν έχει αντίπαλο. Πρώτο καλάθι από το Α και το Μ. Της ομάδας του Κόζου Ραγκάκη. Παπαδόπουλος για τρεις. Δεν θα του κάνει το χάτι την μπάλα. Κόψιμο στα ίσα. Από τον Κουσάκη. Είδε τον αντίπαλο που είχε πάρει τον αριστερό διάδρομο. Του πήρε τα βήματα και τον έκοψε στα ίσα καθαρά και εξαστερά. Και Διονυσόπουλος μόλις μπήκε στο παρκέ για Most Wanted. Το καλάθι δεν θα έρθει. Καλά θα παρέσει με το πρώτο σε rebound. Κάλλας, Παπαδόπουλος. Πάλι θα γυρίσει. Λάδι θα έρθει. Για τους Μος. Σου τριών πόντων. Η απάντηση δεν θα έρθει. Καλάζει και φάουλα τον Παπαδόπουλο, μάλιστα. 4-2. Από την πλέον ευνοϊκή θέση.
Καραμασιώτης. Για τρεις. Άστοχος. Καθαρίζει την υπόθεση. Rebound. Ο Τριγωνόπουλος. Ορφανός. Βάλει τα χέρια από το Κάλλας. Μπάλα στην Τελεπούρη. Κατσίγαρης. Καθαρίζει την μπάλα στο καλάθι. 6-6 η τρίτη ισοπαλία στο παιχνίδι. Πέφτουν κορμιά σε αυτές τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Θα γίνει το λάθος. Φανός. Μπάλα στο σίδερο. Ο Μαδόπουλος θα μαζέψει. Το παιχνίδι έχει ένα πολύ πολύ γρήγορο τέμπο σε αυτές τις πρώτες στιγμές του. Ο Σάκης με την βοήθεια και τη στίχη θα ευστοχίσει σε σου τριών πόντων και θα δώσει προβάδισμα με 9-6 εδώ στο κλειστό του Σπαρτακού. Παρακολουθούμε σπουδαία μονομαχία σε αυτές τις πρώτες στιγμές. Καραμασιώτης θα πάρει το φάουλ. Από τον Κατσίγαρη. Σάκης για τρεις. Μέσα και αυτό. 12-6. Εμείς τα λέγαμε στο Παντονάκι το πρωί. Εκείνος γέλαγε. Θα πατήσουν. Όχι. Κόρι μπάουτ. Το καλάθι θα έρθει. Τριγωνόπουλος θα πάρει το ελάχιστο. Εδώ θα μπορούσε να και συνεχθεί και με το αντίπαλο καλάθι, εν τέλει δεν θα κατάφερε. Πάμε σε ένα time out με το σκορ εδώ στο κλειστό του Σπαρτακού στο 12-6. Λοιπόν, έστωρο στην πρώτη. 12-7 από τον Τριγωνόπουλο. Πάλα στο σίδερο. Καραμασιώτης. Διονυσόπουλος. Κάλλας. Πάλι στο Διονυσόπουλο. Κάλλας για τρεις ο αριστερό χειράς. Άστοκο. Με την βοήθεια του Γελεμούρη. Η μπάλα στην αμμό. Αφανός. Γελεμούρης. Για δύο. Μετά από την κακή εκτέλεση του forward της ομάδας του Δουρακάκη. Ελέγχουν το παιχνίδι στο πρώτο μισό του πρώτου δεκαλέπτου της αναμέτρησης. Οι Most Wanted έχουν απουσίες. Αυτά ξέρετε στα τόσο σημαντικά παιχνίδια. Μερικές φορές, πιο πολλές, δεν παίζουν τόσο σημαντικό ρόλο. Είναι πολύ ιδιαίτερα παιχνίδια, πολύ ιδιαίτερες αναμετρήσεις. Είναι παίκτες που μπορούν να κουβαλήσουν για 40 λεπτά στις πλάτες τους αυτή την αναμέτρηση από την πλευρά των Μος. Κάλλας, η μπάλα θα γυρίσει με υπομονή. Νονιόπουλος, Παπαδόπουλος, Καραμασιώτης, θα λιωθεί το σύντεχο την εντύπωση από τον Τελεπούρη. Αλλά πάτησε γραμμή ποιος, ο Φανός. Ναι. Αυτό ακριβώς συνέβη, οπότε κατοχή και πάλι για τους Μος. Κουσάκης. Καραμασιώτης για τρεις. Τρίτο, τρίποντο, σε αυτό το δεκάλεπτο το Σάκη, 15-7. Πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση. Καλάνη θα έρθει, η απάντηση είναι άμεση. Από τον Βίγκη Κάκη, το νούμερο 7 της ΑΜΟΚ. 15-9. Παπαδόπουλος. Κάκη πάσα. Πάμε. Έχουμε αλλαγές. Yes.
Τελεμπούρη. Θα πάει μέχρι μέσα εκεί, δεν έχει αντίπαλο. 15-11. Είναι εξαιρετικός. Το γνωρίζουν όλοι αυτό. Ειδικά στο συγκεκριμένο κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι ακαταμάχητος. Δεν μπορείς να το κάνεις καλά εκεί στο σωγραφιστό. Θα πάρει και πάλι την μπάλα. Με το δεξί πήγε να τελειώσει ο Θεόφοβος. Δεν είναι να του δίνεις ούτε ένα εκατοστό. Θα προσπαθήσει να το εκμεταλλευτεί και να σε πληγώσει. Ο Σάκης για το τέταρτο τρίποντο στην αναμέτρηση. Αυτή τη φορά θα στοχίσει. Κορπανός. Θα πάει μέχρι μέσα. Θα πετύχει το καλάθι. 15-13 διαφορά στους δύο. 2-23 κατά το τέλος. Ζόπουλος, Λότερ, θα σταρχίσει. Γράψας. Τελεμπούρης. Ιωαννίδης. Με τον Κάλλα απέναντι του. Θα γυρίσει, θα προσποιηθεί. Ο Κάλλας μπαίνει διδομένος πάνω του. Διγικάκης, γιατρής, άστοχος. Καραμασιώτης. Θα δει το Παπαδόπουλο, τρεκάτε ποδαράκια μου, κακό τελείωμα. Νομίζω ότι είναι από τα καλάδια που τα έχει ο συγκεκριμένος. Το ξέρει κιόλας πάρα πάρα πολύ καλά. Ο Γράφος θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. Μετά τις δύο ελεύθερες βολές εύστοχες του Γράψα. Το καλάθι δεν θα έρθει. Κατοχή για ποιον, Μος. Ο Πίκουλης έχει περάσει στο παρκέ. Πίκουλης, Κουσάκης, Κάλλας, Ιωνισόπουλος, Καραμασιώτης. 6 δευτερόλεπτα. Ο Σάκης ουσιαστικά πετά την μπάλα εκτός της ισορροπίας. Αμυντικό από τον Κελεμπούρη. Σε αμυντική ανισορροπία η Μος. Το εκμεταλλεύονται η Τισαμόκ. Διακυρός ο Θανού. 15-17. Είναι το δεύτερο προβάδισμα μετά το αρχικό 0-2 για τους φιλοξενούμενους. Την μπάλα στη Βουξάιντ. Προσαρμόζεται η άμυνα Τσαμόκ. Πολύ κακή πάσα. Πάρα πολύ κακή πάσα. Με την επίθεση των Μόστε. Θα πάρει το φάουλ. Ήταν ακίνητη όλη. Δεν υπήρχε κίνηση. Ήταν αδύνατο να περάσει αυτή η πάσα. Του Καλά. Τελεπούρης θα κερδίσει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Βλέπετε ποια είναι η ποιότητα της ομάδας του Δουρακάκη, σε ένα δεκάλεπτο το οποίο δεν το έλεγχε. Δεν παρουσίασε καμία περίπτωση το γνωστό της εκπληκτικό πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται στο συν 3, επέστρεψε. 15-18. 15-19. Ιωνισόπουλος. Θα πάει μέχρι μέσα, θα κοπεί από τον Κελεμπούρη. Επιμένει, νέα κακή πάσα. Δεκαέξι δευτερόλεπτα. Όλα για την ΑΜΟΚ. Ορφανός. Για τρεις,
Τι ακριβώς έχουμε, επιθετικό φάουλ τον Τελεφούρη πάνω στη διεκδίκηση, ναι, έτσι ακριβώς είναι. Λάθος πάσα επαναφοράς από τον Μπίκουλη. Δεν θα έπρεπε να καλέσει εν τέλει ο Τελεφούρης. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 15-19 στο συν 4 η ομάδα του Τουρακάκη. Ταντεβούσε πολύ λίγο με την έναρξη δευτέρου δεκαλέπτου. Λοιπόν, το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Διονυσόπουλος. Μπάλα στον Μπίκουλη. Γράψας, Τελεφούρης, του Διατρής, μέσα από τον Βερδενέ, 15-22 από τον Ψηλό, ο οποίος μόλις πέρασε στο παρκέ, ζεστός, ζεστός, ο Γενισόπουλος θα απαντήσει, όχι. Το 15-22 παραμένει. Τελεμπούρης. Τώρα μας πιέζει θα βάλει τα χέρια του, θα κλέψει. Τελεμπούρης θα γυρίσει. Και θα πετύχει το καλάθι. 15-24. Διαφορά στους 9. Αρχίζουν και απομακρύνονται από τους ΜΟΣ. Η άμυνα θα βγει, ορφανός. Με πάρα στο Τελεφούρη. Θα πάει και ο Διονυσόπουλος εκεί για βοήθεια. Τι πέσανε. Φορά στον Τελεφούρη εκεί όπως και... θα κοπεί τα ίσα, επιμένει όμως και επιμένει ο Νικά, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 15-26. Πικουλής. Κουσάκης. Ραμασιώτης. Και έχουμε επιθετικό βήματα. Τεχνική ποινή στον Τελεφούρη. Δεν την έδωσε τελικά. Πήγε να το προστατέψει και ο coach. Δεν την απέτρεψε. Με time out και θα έχουμε μετά την πόλη της Εθνικής. Λοιπόν, άστοχος στην πόλη. Ο Σάκης δεν θα την εκμεταλλευτεί. Κατοχήθηκε πάλι για τους ΜΟΣ. 7:36, 15:26. Μετράνε 19-0 σερί. Απίστευτο το 15-7. Τέλος θα στοχίσει. Ορφανός. Την μπάλα χαμηλά. Τον Κόφα και από εκεί στο γράψα. Ορφανός και πάλι. Βεβενές. Ζητάκι. 15-28. Κάνουν ό,τι θέλουν και στις δύο πλευρές του παρκέ. Θα ανακόψουν την επίδεση των ΜΟΣ με φάουλ μόλις το δεύτερο. Θα πρέπει να ανεβάσουν την ένταση στο παιχνίδι τους οι γηπεδούχοι, να γίνουν πιο σκληροί.
και σε καμία περίπτωση να μην αφήσουν να απομακρυνθούν και άλλοι φιλοξενούμενοι. Καραμασιώτης, εντάξει, έχουν απουσίες από απόψε, το ξέρουν όλοι αυτό. Ο Παπαδόπουλος θα στοχίσει. Μπιγκουκάκης. Νίκη το καλάθι, 15-30 μάλιστα. Παράσταση για ένα ρόλο. Παπαδόπουλος. Σωσάκη είναι ελεύθερος, θα πάρει τον τρίποντο μέσα. 18-30. Είναι το τέταρτο τρίποντο του Καραμασιώτη απόψε στο παιχνίδι. Εδώ ξεχάστηκε τα νέα. Αυτό το πράγμα δεν είναι άμυνα σε καμία περίπτωση. Περίπατος είναι εξοχή για την ΑΜΟ και 18-32. Με σκόρερ τον Κόφα. Λιονυσόπουλος. 20-32. Τον χρειάζεται και αυτόν. Πρέπει και ο Λιονυσόπουλος να μπει στην έξοδο σιγά σιγά. Ήταν το πρώτο του καλάθι. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Σύμπτωση παραλαμβανόμενη. Πάμε να είναι σύμπτωση. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο να παίξεις, να κοντραριστείς με μια τόσο σπουδαία ομάδα. Λιονυσόπουλος θα γυρίσει. Είσαι τον Μπέρι, ο τρόπος που πήγε στο καλάθι. Για να δούμε τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Πήγε ο Γράψας στην αρχή να τον ανακόψει. Πήγε λίγο διστακτικά, είναι η αλήθεια. Υπό το φόβο του αντιαθλητικού δεν του το δώσαν. Στη συνέχεια ο Ντερντενές πήγε πιο αποφασιστικά. Λοιπόν, 21-34 μετά την μία εύστοχη βολή από τον Παπαδόπουλο. Η διαφορά στο 13. Στο τριών κόντο. Μέσα και αυτό. Από τον Κατσίγαρη 21-37. Αγαπημένο παίκτη του coach του Ραγκάγκη. Σου διατρείς αστοχό από τον Ντάνασι. Πήγαμε στα τελευταία 5 λεπτά. Γράψας. Επομένως, Γράψας. Θα προσποιηθεί με τον Παπαδόπουλο απέναντι του. Σε αυτόν θα κρατήσει το φάουλ. Βιγιτάκης για 3 από τη γωνία. Άστοχο, το ριμπάδο το πιόνο, το Βιγιτάκη, εντάξει. Όταν στο παίρνει το τρίποντο πέσει στη σουτάρι, δεν χρειάζεται να ακούμε κάτι άλλο. Ιωνυσόπουλος, Κάλλας. Ιωνυσόπουλος. Παπαδόπουλος για 3.
Κατσιγάρης. Γράψας. Την πάρα χαμηλά στο Βηγικάκι. Δεδενές. Κατσιγάρης. Και αυτό για να δούμε. Αυτή τη φορά θα προσθήσει. Την πάρα τον Παπαδόπουλο. Ο οποίος θα προσπαθήσει να ανεβάσει την ένταση στην επίθεση της ομάδας του. Επιθετικό φάουλ. Κάνει αγώνα. Το ξέρει και ο ίδιος. Στο μυαλό του να πάρει και τις απαραίτητες ανάσες. Το γύρο με το νούμερο 34, το Κουσάκι. Εκεί θα κερδίσει με το φάουλ. Έχω το συντρόπι. Κέρδισαν το rebound και κέρδισαν και το foul στη συνέχεια. Άστο το συμπρότη. <23-37. σομίως> Κάκης θα κάνει το 23-39. Έχει δει και αυτός για τα καλά στην εξίσωση του παιχνιδιού και προσφέρει πολύτιμες επιθετικές λύσεις στην ομάδα της ΑΜΟΚ. Νέο τρίποντο από το Σάκη. Παίζει μόνος του απέναντι στην ΑΜΟΚ, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να μπουν και οι υπόλοιποι. Και το κυριότερο, πρέπει να παίξουν άμυνα. 26-41. Να μην μπορείς να ματσάρεις τον αντίπαλο, το καταλαβαίνω, αλλά εδώ έχουν συμβεί κι άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο θέμα αυτής της αδυναμίας των κορμιών που στερούνται αυτή τη στιγμή και των λύσεων ίσως. Κοιτάξτε λάθη που γίνονται. Το καλάθι και φάουλ, ο Κατσίγαρης είναι το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο. Για το τέλος του ημιχρόνου. Σάκης. Καραμασιώτης θα δώσει τον Παπαδόπουλο, εκείνος θα πατήσει καλά. Δεν θα του κάνει το χαρτίρι πορτοκαλί. Κάλλας. Καραμασιώτης. Παπαδόπουλος θα πάει μέχρι μέσα βήματα.
Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Πάντα το σκορ εντός το χρηστό του Σπάρτακου και το 6-41. Και αυτό, και αυτό. Ουσιαστικά επιτίθονται χωρίς άμυνα. 26-43. Τα 43 που δημιουργούν από μόνοι τους. Κάλας για 3. Άστοχος. Και αν δεν υπήρχαν αυτά τα 5 τρίποτα του Σάκη, νομίζω ότι η διαφορά θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Έχει τους 15 από τις 26 πόντους της ομάδας του, αυτό τα λέει όλα. Κατσίγαρης, Κελεφούρης, θα βάλει τον αντίπαλο και τα μέσα. Θα πάρει το φάλο του Διονύση. Κελεφούρης θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Στην quick side για 3. Λοιπόν, 26-45 το σκορ. Στις 19 πόντους η διαφορά. Μετά από ένα εκπληκτικό, κυρίως δεύτερο δεκάλεπτο της ΑΜΟ, καθηλωτικό, ολοκληρωτικό μπάσκετ από την ομάδα του Κώστα Ζουρακάκη. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το παιχνίδι μας μόλις ξεκίνησε. Ξεκινάνε με σου 3 πόντων. Γράψας. Κελεπούρης, ο Φάνος είναι μόνος του. Δεν θα το πάρει το τρίποντο. Γράψας. Κελεπούρης, Γράψας. Εξαιρετική συνεργασία, κακό τελείωμα. Για να δούμε τον Παπαδόπουλο, Γιώργο, δεν θα τελειώσει. Εντάξει, είναι σε πάρα πάρα πολύ κακό βράδυ. Να δούμε τι ακριβώς έβαλε ο Γιώργος. Να δούμε πού ακριβώς στήκησε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στον πάγκο, ευχή όλων να μην είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι μας. Κελεπούρη, θα αφήσει την πάνω στο καλάθι. 26-50. Η διαφορά στις 24 πόντους. Thank you.
στόχος. Θυμός θα κλέψουν την μπάλα. Σάκης είναι στο εδάφος τώρα, μετά τον Παπαδόπουλο. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, και πάλι στο παιχνίδι μας, μετά τον Παπαδόπουλο και ο Σάκης στο Σαφί. Για δύο, το καλάθι δεν θα έρθει. Το καλάθι επιμένει. Κελεμπούρης, ένα βηματάκι πίσω. Το καλάθι δεν θα καταφέρει να συνδεθεί με το καλάθι ούτε αυτός. Το 28-50 παραμένει. Διονυσόπουλος. Διονυσόπουλος. Γίνει το λάθος. Ο Γράφης θα κάνει το 28-52. Νέο λάθος. Πάσα. Δεν θα την εκμεταλλευτεί όμως ο Τριγωνόπουλος. 28-56 θα παραμείνει. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκίνησε με τις καλύτερες του Ιωνούς. Στη συνέχεια είχαμε αυτούς τους δύο τραυματισμούς. Σκορ.
Ηλίος θα κάνει το 30-56. Καλά σε όλη, καλή ψυχολογία που είχαμε, είναι η αλήθεια. Ο Σάκης είναι και φίλος. Σουτριών πότε να τον φανώ. Τέλος επίθεση, δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Κουσάκι για τρεις. Η μπάλα στα χέρια του Περενέ. Κούρις. Την κουτσάις. Η μπάλα στην φύγη από τα χέρια. Δύο, η γραμμή των ελεύθερων βολών ουσιαστικά προς το Κουσάκη. Δεν βρήκε στόχο. Προφανώς. Έχει δοθεί το επιθετικό του Δερδενέ. Σε αυτόν χρεώθηκε. Παπαδόπουλος αποχωρεί από το κλειστό. Τσένοντας. Ο Σάκης δεν μπορεί να το πάρει καν. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Για Σάββατο βράδυ. Παραστικά είναι το μάτι αυτό. Περαστικά και στις δύο από τα βάθη της καρδιάς μας. Πίκουλης. Από το κοσμίδιο κόμπο. Από το Μουσάκι. Φανός. Ελεφούρης. Φωνές του Δουρακάκη μπορείτε να τις ακούσετε. Κακός από τον Μιτζέλο. Δερδενές. Ιωαννίδης. Σου διάδειγα τη γωνία. Επιθετικό rebound. Κατσιγάρης δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Ναι, επιθετικό. Δερδενές. Ο Πανός. Ούτε αυτός. Πικουλής. Δεν θα πετύχει τον καλάθι.
Μπούς άστοχος στην πρώτη. Άστοχος η δεύτερη. Πανός. Η μπάλα στο σίδερο. Φίλος μου ο Σάββας, ναι. Καλά, 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 καλά. Είχαμε δύο τερματισμούς τώρα, το του Σάκη και του Παπαδόπουλου. Ο Σάκης νομίζω ότι είναι πιο σοβαρός. Οπότε λίγο χάλασε το κλίμα. Είσαι όλα καλά. Λοιπόν, θα κλέψουν την μπάλα, διαχειρώσουν του Σάκη και θα δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. 31-56. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό του τρίτου δεκαλέπτου. Απόκλειστα, Ναι, ναι. Είχαν έρθει και με απουσίες πολλές. Αλλά άμα αφήσω τους άκους που είναι... Από την αρχή, φαντάζομαι και βάλει πέντε τρίποντα. Άνθρωπος λένε και δεν. Εσύ με ποιος είσαι? Με... Λίγο από τέτοι. Μετά τις δύο έστοχες βολές του Βιλιγκάκη. Για δύο θα πάρει το φάουλ, χαρακτηριστική κίνηση του ρεφ. Ο Κουσάκης θα βρεθεί στη γραμμή των ελεύθερων βολών, 45 δευτερόλεπτα. Πάμε κάτω μου στη χάρπα στους συμπαίκτες. Έστοχος στην πρώτη. Δεύτερη. Βιγιγκάκης, θα κοπεί στα ίσα. Από τον Κουσάκη. Εξαιρετική άμυνα πάνω στο Βιγιγκάκη. Εδώ το, τα βήματα τα γλίτωσε εν τέλει. Καλά για τρεις, ας προσχύσει. 36-58. 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, έναρξη τελευταίας περίοδου. 36-58 το σκορ. Κάλλας. Μισόπουλος, η μπάλα στην γωνία. Βιγκάκης. Τριγωνόπουλος. Δεν θα πετύχει στο καλάθι. Συνεχίζει
στο 3-3 έστωκο από τον Μπουσάκη. Τριάντα έξι, 61. Στα κοπίστα ίσα τον Κουσάκη. Το σκορ είναι 39-60. Στην εξέδρα Κάλλας του τριών πόντων από τον Ισόπουλο 44 Δερδενές και Λεβούρης. Πετύχει το καλάθι. 44-65. Κάλλας, Διονυσόπουλος. Νέο τρίποντο. Νέο έκστοχο τρίποντο για την ακρίβεια. Σαράντα εφτά, 65. Τελεφούρης θα συνδεθεί με το καλάθι. Το δεύτερο συνεχόμενο του σε αυτό το διάστημα. Κάλλας. Διονυσόπουλος αποφύγει τον Ιωαννίδη. Λάθος πάσα. Έξω.
Καριώτης θα στοχίσει. Αντιαθλητικό θα δώσει τον Ερδενέ, γιατί προφανώς δεν πάει καθόλου για μπάλα, αυτό είναι η απόφαση. Στοχός 48-67. Τρεις. Ψάχνει τα σπόρια του Βιλόπολ, βάλει την μπάλα και πάλι στην κατοχή των Μος. Πολύ όμορφο καλάθι από τον Εκάτσι. Της αναμέτρησης Αβαρκιώτης αφαιρθεί το καλάθι, πανηγυρίζει δεδεόντος. 48-71. Έστωχος σουτ τριών πόντων από τον Κουσάκη. 45. Και Λεμπούρης με τον Μισάκη απέναντι του. Και Λεμπούρης θα κερδίσει το φάουλ. Άστοχος στην πρώτη. Και στο 22. 51-72. Ο
Μπήκαμε στα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Ο Κάλλας θα πετύχει το σούτ των πόντων, 54-72. Το τελικό σκορ μακρυμένοι να μάθουμε. Τελεκούρης, επιμένει, θα κερδίσει το επιθετικό. Δεν θα πετύχει το καλάθι. Διονυσόπουλος, πολύ ωραία πάση στον Κάλλα. Κίνος δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Νέο επιθετικό rebound από τον Εντάναση, ούτε αυτός. Τικουλής. Εντάνασης. Νιονυσόπουλος. Αρχίσα από 45. Yeah. 25 δευτερόλεπτα για τον τέλος. Διονυσόπουλος. Συμπιατρής. Άστοχο. Βερτενές και το 54-72 θα είναι το τελικό σκορ ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μπήκε ανοίγει για την ΑΜΟΚ για το πρωτάθλημα της Evolution. Καλό βράδυ σε όλους.